τα δικαστήρια να μας βγάζουν έξω. Και επειδή έχουμε δίκιο, θα δικαιωθούμε. Εμείς θα ξανάρθουμε και δεν φοβόμαστε κανέναν. Μπράβο. Και εσείς μη φοβάστε κανέναν. Δεν μας φοβεί τίποτα. Το δίκιο είναι με το μέρος μας. Σπάσαν την πόρτα με τη βοήθεια της αστυνομίας εδώ και μας βγάλαν όλα τα πράγματα έξω χωρίς να περιμένουν την απόφαση από το δικαστήριο για την ακύρωση του πληστηριασμού, η οποία θα βγει σε 10 έως 20 μέρες, ένα μήνα. Η αναλγησία τους φτάνει και ότι ήρθαν την προηγούμενη Τετάρτη όταν είχαμε τους νεκρούς στα Τέμπη, πάλι με τη συνδρομή της αστυνομίας, μέρα πένθους και τριήμερο πένθους, και ξαναπαραβιάσανε την πόρτα. Ο αγώνας συνεχίζεται. Μια μέρα μετά τις μεγάλες κινητοποιήσεις στη Θεσσαλονίκη, που το κέντρο της πόλης βούλιαξε εικόνες πρωτόγνωρες από τον κόσμο, ο οποίος διαδήλωσε αναζητώντας και ζητώντας δικαιοσύνη, ασφάλεια, κάλυψη των αναγκών των λαϊκών στρωμάτων. Δεν διστάζουν λοιπόν την επόμενη μέρα πρωί-πρωί να κινητοποιήσουν αστυνομική δύναμη για να αποκλείσουν το τετράγωνο, προκειμένου να έρθουν για τέταρτη φορά, να σπάσουν την κλειδαριά, να πάρουν το σπίτι τους συνανθρώπους. Ένα από τα δεκάδες χιλιάδες σπίτια, τα οποία είναι πρώτες κατοικίες λαϊκών οικογενειών και για τις οποίες ξερογλύφονται τα κοράκια. Για να τις εκμεταλλευτούν, για να τις βάλουν στα χαρτοφυλάκια τους, για να συνεχίσουν να αυξάνουν και να αυγατίζουν τις περιουσίες των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρήσεων. Τις προηγούμενες τρεις φορές καταφέραμε και αποτρέψαμε την αλλαγή της κλειδωριάς και την έξωση του ιδιοκτήτη. Αυτή τη φορά ήρθανε πιο προετοιμασμένοι. Αν βγαίνει ένα συμπέρασμα από αυτό που συνέβη σήμερα, είναι ότι πρέπει να οργανωθούμε καλύτερα, πρέπει πιο μαζικά την επόμενη φορά, με μεγαλύτερη συμμετοχή από τους μαζικούς φορείς από τη γειτονιά, να στήσουμε ασπίδα προστασίας για να προστατέψουμε τα σπίτια των λαϊκών οικογενειών. Το συγκεκριμένο δεν τελειώνει εδώ. Ό,τι μέσα έχουμε και από εδώ και πέρα θα τα εξαντλήσουμε. Τη λαϊκή κατοικία θα την υπερασπιστούμε. Δεν περιμένουμε καμία προεκλογική εξαγγελία για πάγωμα των πληστηριασμών. Δεν περιμένουμε καμία αλλαγή πολιτικής χωρίς να έχουμε πιέσει, χωρίς να επιβάλλουμε εμείς τις λύσεις που πρέπει να επιβάλλουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν σταματάμε τον αγώνα λοιπόν, συνεχίζουμε. Θυμίζω ότι από τους 700.000 πληστηριασμούς που έχουν εξαγγείλει για τους επόμενους μήνες, ένα ποσοστό σίγουρα αφορά σπίτια λαϊκών οικογενειών. Θα είμαστε εκεί, θα είμαστε μπροστά, γινόμαστε όλο και περισσότεροι. Αυτό έδειξε και η χτεσινή εικόνα από τις κινητοποιήσεις στο κέντρο της πόλης, γιατί η αγανάκτηση για την αδικία βράζει. Και αυτή η αγανάκτηση πρέπει να γίνει οργανωμένος αγώνας, γιατί όταν καταλάβουμε τη δύναμη που έχουμε, δεν μας σταματάει τίποτα. Τα σπίτια του λαού λοιπόν τα σώζει ο λαός. Δείχνουμε την αλληλεγγύη μας σε κάθε λαϊκή οικογένεια που έχει οποιοδήποτε πρόβλημα. Είτε αυτό είναι η βίαιη έξωση, είτε είναι κόψιμο ρεύματος.